Πώς έχετε σήμερα στα μεγαλύτερα? Σήμερα έχει γίνει κατάσχεση από τη συνεταιρευτική φαρμακοβουθήκη του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, τη φαρμακοβουθήκη των Αθηνών, και από μέτοχο φαρμακοποιό. Το πρωί ήρθαν ο δικαστικός κλητήρας του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ και ο δικαστικός κλητήρας του φαρμακοποιού και ζήτησαν τα κλειδιά. Εσείς θα καταδώσετε φυσικά? Φυσικά. Ποιος θα δωρεί? Ναι. Ωραία. Υπάρχουν αντιγορίες και για εσάς από φαρμακοποιούς άλλους όμως, ότι κακώς τα κλειδιά δόθησαν κλπ. Ακούστε να σας πω, εφόσον υπάρχει εντολή κατάσχεσης, τα κλειδιά δεν μπορούν να με δοθούν. Άλλωστε, το εξωτερικό λουκέτο, το οποίο δεν κρατούσα εγώ, με εντολή του δικαστικού επιμελητή, το σπάσα. Ναι. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Από εδώ και πέρα θα πρέπει να, εφόσον εγώ έχω παραιτηθεί, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε καμία ισχύ πλέον, δεν ήταν σε απαρτία, γιατί περισσότερα από 3 μέλη είχαν παραιτηθεί. Στην ουσία έχω παραιτηθεί κι εγώ και επομένως θα πρέπει να εκλεγεί νέα διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού. Με πλειοψηφία 2 τρίτων, δηλαδή 20 άτομα, μπορούν να εκλέξουν κάποια διοικούσα επιτροπή, η οποία αναλάβει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει και εφόσον δεν έχει γίνει, νομίζω ότι η Διοικούσα Επιτροπή που έχει εκλεγεί και από 10 άτομα και δεν έχει αναλάβει και αρμοδιότητες διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνάδελφοι, σας μιλάνε για 400.000 επιταγές, οι οποίες είναι, δόθησαν σαν βοήθεια δική τους από καποθήκη και αυτή τη στιγμή μένουν ακάλυπτοι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, την οποία αποφασίσαμε όλοι μαζί. Ήταν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτό, δεν ήταν δική μου απόφαση. Μάλιστα. Εσείς είστε πρώτος εργαζομένος του ομάδα? Είμαι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Η οποία έχουμε απολυθεί. Γιατί απασχολούσε πόσο κόσμο? 10 άτομα. Μας έχουν αφήσει απλήρωτους, χωρίς καμία αποζημίωση. Ναι. Και εντάξει. Έχετε οφειλές πόσο μηνών? Έχουμε οφειλές τουλάχιστον 2 μηνών αυτή τη στιγμή, γιατί καθόμαστε εδώ και πουλούσαμε μετρητής και πήραμε κάτι έναντι των μισθών μας. Χωρίς αποζημίωση, 10 άτομα στον δρόμο. Δηλαδή εσείς περιμένετε από τα φάρμακα αυτά να πάρετε την αποζημίωση ενδεχομένως, ε? Από τα φάρμακα. Αυτό εννοείται? Ναι, ναι. Από την περιουσία. Από πουλούσαμε, ναι. Από την περιουσία του συνεταιρισμού. Και από την περιουσία του συνεταιρισμού. Άρα στην ουσία τώρα εσείς μένετε απλήρωτοι, αυτό μου λέτε? Ναι, απλήρωτοι και χωρίς αποζημίωση. Και χωρίς αποζημίωση και χωρίς δουλειά. Αυτό να λέγεται. Κατάλαβα.